σαφής και χωρίς διαφοροποιήσεις ή αστερίσκους. Ήταν και παραμένει η υποστήριξη στο έργο της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Από την Μαρία Κεφάλα, βουλευτή Ιωαννίνων, πρώην πλέον Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που έμεινε εκτός κυβερνητικού σχήματος μετά από ένα χρόνο θητείας στο νεοσύστατο Υπουργείο. Δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση του ανασχηματισμού και την προσωπική της δήλωση μετά την παράδοση παραλαβής στο Υπουργείο, η κυρία Κεφάλα πραγματοποίησε σειρά επισκέψεων στην εκλογική της περιφέρεια με τελευταίο σταθμό το απόγευμα της Κυριακής. Την προπόνηση της Εθνικής Γυναικών Μπάσκετ που βρίσκεται στην πόλη για ένα δεκαήμερο προετοιμασίας, αλλά και για το διεθνές τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη που ξεκινά τη Δευτέρα το απόγευμα. Στο περιθώριο της επίσκεψης, την προπόνηση και της συζήτησης που είχε με τις αθλήτριες και το επιτελείο, η κυρία Κεφάλα σε δήλωσή της τόνισε πως η παρουσία της ανεξάρτητα από το ότι είχε προγραμματιστεί πριν τον ανασχηματισμό δηλώνει την διαρκή υποστήριξη της κυβέρνησης σε αθλητές και πρωταθλητές, ώστε να έχουν τα περισσότερα δυνατά εφόδια για την ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό και παράλληλα τη βοήθεια στην οικογενειακή του ζωή. Δύναμη της συνήθειας ή είναι γιατί το αισθάνεστε πραγματικά? Όχι, δεν είναι η δύναμη της συνήθειας, είναι η δύναμη της ομάδας. Είμαστε μια μεγάλη ομάδα, κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και από ποια θέση και αν είμαστε κάθε φορά, βουλευτές, υφυπουργοί, υπουργοί, με πρώτον τον Πρωθυπουργό, είμαστε εδώ για να τον στηρίξουμε στην κυβερνητική πολιτική, σε αυτά που ο κόσμος μας έδωσε εντολή πριν από ένα χρόνο για να προχωρήσουμε στο πρόγραμμά μας, στις μεταρρυθμίσεις μας, στο να βελτιώσουμε την καθημερινότητά του. Και είμαστε εδώ για να το κάνουμε όλοι μαζί. Η Εθνική Γυναικών ολοκλήρωσε την προετοιμασία της εν ώψη του διεθνούς τουρνουά που ξεκινά τη Δευτέρα με αντίπαλο την Κροατία και στην προπόνηση που έγινε στο κλειστό της Λιμνοπούλας βρέθηκε η κυρία Κεφάλα που ευχήθηκε στις αθλήτριες και τους παράγοντες της ομάδας να έχουν καλή συνέχεια αλλά και να υλοποιήσουν το μεγάλο στόχο που δεν είναι άλλος από τη συμμετοχή και τη διάκριση στο Ευρωμπάσκετ του 2025 που θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Είναι σημαντικό καταρχάς το γεγονός ότι βρίσκονται στα Γιάννενα για αυτούς τους αγώνες, γιατί όπως είπε και ο προπονητής υπάρχει πρόσφορο έδαφος, έχουμε μια δυνατή γυναικεία ομάδα μπάσκετ εδώ του ΠΑΣ Γιάννενα και είναι πολύ σημαντικό και μέσα από τους αγώνες που θα γίνουν αλλά και με το Eurobasket που έρχεται το 2025 να κινητοποιήσουμε περισσότερα κορίτσια να ασχοληθούν με το άθλημα. Πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν γυναικεία κεντρικά αθλήματα, οι γυναίκες μπορούν να τα καταφέρουν και έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε όποιο άθλημα εκείνες επιθυμούν, είτε μιλάμε για μπάσκετ, είτε μιλάμε για ποδόσφαιρο, είτε μιλάμε για οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό που μία από τις αθλήτριες είναι μαμά, έχει οικογένεια, έχει παιδιά και προσπαθεί να συνδυάσει επαγγελματικό αθλητισμό με οικογένεια και με όλα τα υπόλοιπα που συνεπάγονται από αυτό. Είναι χρέος αυτό που τόνισα, είναι χρέος της πολιτείας να αποδείξει, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ως κυβέρνηση, να αποδείξουμε ότι μπορούν αυτά να συνδυαστούν και ότι το κράτος και η πολιτεία είναι εδώ για να στηρίξει αυτές τις μαμάδες, για να στηρίξει αυτές τους νέους γονείς και τις νέες οικογένειες για να μην σταματήσουν, είτε αυτό λέγεται αθλητισμός, είτε αυτό λέγεται εργασία, για να μην θυσιάσουν πράγματα που αγαπούν και που θέλουν να κάνουν για ένα μωρό. Αντιθέτως, θέλουμε να τις βοηθήσουμε και περισσότερα μωρά να κάνουν, γιατί και το δημογραφικό, μην ξεχνάμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, αλλά και να μπορούν να συμμετέχουν στην καθημερινότητα και στη ζωή τους και στις επιλογές τους. Και είμαστε εδώ για να τις στηρίξουμε. Για το μπάσκετ, θα λέγαμε, στο επίπεδο της συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό, αλλά και για εμάς για να δείξουμε ακόμα περισσότερο το όλο άθλημα. Είναι σημαντικό. Εμείς γενικά πιστεύουμε και στο Υπουργείο που ήμουν, αλλά και γενικότερα θεωρούμε ότι το καλό παράδειγμα είναι αυτό που πρέπει να βγει προς τα έξω. Οι γυναίκες μπορούν να τα καταφέρουν, μπορούν και στο μπάσκετ, μπορούν και στο ποδόσφαιρο και είναι σημαντικό να σας βλέπουν άλλα κορίτσια πόσο καλά το κάνετε και πώς μπορείτε να συνδυάσετε πράγματα, να συνδυάσετε σπουδές σας, την οικογένειά σας, τον αθλητισμό. Πάντως είναι πολύ δύσκολο να έχεις την οικογένεια, να κάνεις οικογένεια και να κάνεις κάτι που βάζεις από το καθημερινό. Κάτι άλλο είναι σημαντικό ότι τα παιδιά αυτά, τα περισσότερα παιδιά παίζουν στην εξωτερικό πετάσμα, τα περισσότερα, κάποιες αρκετές παίζουν στο εξωτερικό. Κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια για να επιβιώσουν. Γιατί ο δημοτικός αρχηγός πραγματικά είναι λίγο πίσω σχέση με τον αρχηγό.